Το θέμα των ημερών, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα είναι οι εξελίξεις στον χώρο του νερού, οι τιμές νερού. Είχαμε δηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού, του κ. Σκυλακάκη, από την προηγούμενη ημέρα, με αφορμή ανακοινώσει το θέμα της λειψιδρίας, όπου έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο ανατιμολογήσεων στο νερό, αλλά και στο μέλλον των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης. Γνωστό ότι δρομολογούνται εξελίξεις με συνενώσεις των ΔΕΙΑ, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους εργαζομένους και από τους Δήμους, και οι οποίοι έχουν καταθέσει εδώ και πολύ καιρό τους λόγους της αντίθεσής τους. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Παύλο Δραγκόλα. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας της ΠΟΕ ΟΤΑ, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων της ΔΕΙΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Δραγκόλα. Καλησπέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, έχουμε μιλήσει για αυτό για τη δρομολόγηση εξελίξεων, για τις συγχωνεύσεις, συνενώσεις ΔΕΙΑ, το πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να προχωρήσει το θέμα αυτό και για τις αντιδράσεις σας. Τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός του έκαναν σχετικές δηλώσεις. Ο πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αν βρισκόμαστε πρώτων πυλών αυξήσεων στην τιμή του νερού. Πώς το βλέπετε εσείς? Αυτό είναι σίγουρο, γιατί από πέρυσι που αντιδράσαμε εμείς εργαζόμενοι και κάναμε διάφορες κινητοποιήσεις και ενημερώσαμε τους πολίτες, όταν θεσμοθετήσαν και νομοθετήσαν τελικά τη ρυθμιστική αρχή νερού μαζί με την ενέργεια, είχαμε πει ότι αυτό δεν γίνεται για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο να αποφασίζει πλέον η ρυθμιστική αρχή νερού για την αύξηση των τιμολογίων. Αυτό που λέγαμε πέρυσι και μας έλεγε το Υπουργείο και ο Υπουργός ότι δεν ισχύει, φέτος φαίνεται ότι μπαίνει ήδη σε εφαρμογή. Ναι. Αυτό που θα κάνουν είναι την επόμενη περίοδο η ρυθμιστική αρχή νερού θα αποφασίζει για τα τιμολόγια του νερού σε όλη την Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε αυξήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι οποίες αυξήσεις παρουσιάζονται με έμεσο τρόπο από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για προσαρμογή στον πληθωρισμό. Ο Υπουργός του επίσης μίλησε για κλιμακωτή χρέωση. Το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας είναι ότι δικαιώνεστε δυστυχώς σε αυτά που φοβόσασταν. Να θυμίσουμε τους λόγους της αντίθεσής σας με αυτή την δρομολόγηση εξελίξεων. Τι θα φέρει η συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων, πώς θα διαφοροποιήσει την υφιστάμενη κατάσταση και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα βήμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση με πρόσχημα τα χρέη των ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, και αυτό βέβαια υπάρχουν χρέη γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι, λόγω της ενεργειακής κρίσης, αυξήθηκαν κατά τιμολόγια. Οι ΔΕΙΑ είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, γιατί έχουν τους βιολογικούς καθαρισμούς και τα αντιοστάσια, και πράγματι δεν μπόρεσαν να ξεπηρετήσουν τα χρέη απέναντι στη ΔΕΗ, γιατί έπρεπε να αυξήσουν τουλάχιστον 100% το νερό και δεν το κάναν. Δεν αυξήσαν τα τιμολόγια. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα χρέη. Επίσης, τώρα με πρόσχημα την λειψιδρία που παρουσιάστηκε φέτος, βρήκε την ευκαιρία η κυβέρνηση να αλλάξει αυτές τις επιχειρήσεις, να τις κάνει μια άλλη μορφή. Βέβαια, στην αρχή ξεκίνησε με τη λογική να πάμε μια επιχείρηση αναπεριφέρεια. Αυτό όμως, βλέποντας ότι δεν μπορεί να σταθεί, γιατί δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, και εμείς το επισημάναμε και κάναμε τις κινητοποιήσεις, τώρα το συμμαζεύει η ίδια η κυβέρνηση και μιλά για μια αναπεριφερειακή ενότητα, δηλαδή μια ανανομό. Ναι. Αυτές και πάλι εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, γιατί υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα στις ΔΕΙΑ, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και ότι η μη στήριξη του κράτους όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά εδώ δεν λύνονται. Επειδή το αρχικό σχέδιο νόμου το έχουμε και το έχουμε διαβάσει καλά, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι πέρα από την γεωγραφική κατανομή. Δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές και αν γίνει μια ανανομό. Και δεν θα είναι τις τοπικές αυτοδιοίκες, γιατί λέγει δημοτικές. Πιθανότατα να λέγονται επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπει μέσα. Σταδιακά θεωρούμε ότι το θέμα, και με την ευκαιρία τώρα βέβαια, όπως είπα, λόγω της λειψιδρίας, σιγά σιγά θα μπουν πολλοί ιδιώτες μέσα. Μπορεί να μην ιδιωτικοποιηθούν πλήρως, αλλά όταν θα λειτουργούν με 90% με ιδιώτες, τι σημαίνει τότε αυτό? Δεν είναι μια ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα? Αυτό θεωρούμε ότι είναι το μέλλον των ΔΕΙΑ. Πολλοί ιδιώτες, τέλος μετά από κάποια χρόνια μπορεί και πλήρης ιδιωτικοποίηση. Σίγουρα η ρυθμιστική αρχή θα αποφασίζει για τις αυξήσεις των τιμολογίων. Και πολύ φοβόμαστε ότι θα καταλήξει επομένως σιγά-σιγά. Νομίζω το κλειδί στην κουβέντα μας είναι το τι μορφή θα έχουν οι επιχειρήσεις αυτές αν δεν είναι δημοτικές, όπως είπατε. Άρα τις τιμές τις καθορίζει η ρυθμιστική αρχή και οι επιχειρήσεις, η ΔΕΙΑ, δεν θα είναι δημοτικές.
Νομίζω περιγράφουμε κάτι το οποίο στην ουσία του είναι η ιδιωτικοποίηση. Επειδή κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τι θα κάνουν, εννοώ, ακούγονται και οι ανώνυμες εταιρείες. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, το πράγμα χοντραίνει πολύ. Έτσι, αρχίζει πλέον, παίρνει διαστάσεις το ζήτημα και παίρνει σάρκα και οστά όσον αφορά το θέμα, το ότι μπαίνει ιδιώτης μέσα. Η ανώνυμη εταιρεία σιγά σιγά καταλαβαίνετε τι θα μπουν και ιδιώτες. Αλλά δεν γνωρίζουμε, θεωρώ ότι σε 10 μέρες θα είμαστε σίγουροι ότι θα βγει για διαβούλευση το σχέδιο νόμου και εντός του Οκτωβρίου πιθανότατα να ψηφιστεί και θα ισχύσει από 1η-1η-25. Άρα σε 10 μέρες θα γνωρίζουμε και λεπτομέρειες πάνω στο τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Είπατε η λειψιδρία ήταν πρόσχημα, αλλά η λειψιδρία είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Υπάρχουν προτάσεις για την βελτίωση λειτουργίας των ΔΕΙΑ με την υφιστάμενη μορφή τους για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του προβλήματος ως επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, αν τα μέτρα που αρχικά είπε το Υπουργείο θα πάρουν όταν θα γίνουν νέες επιχειρήσεις που θέλει να κάνει, τα πάρουν και στηρίξει το κράτος και πάρει αυτά τα μέτρα όπως είναι η ΔΕΙΑ σήμερα, θα λειτουργήσουν πολύ καλά. Ενώ τα μέτρα να καλύψουν το 80% όπως λένε του ενεργειακού κόστους, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πηγαίνουν στην εφορία, σε αυξήσεις θα τις κάνει η αριθμιστική αρχή. Αν γίνουν όλα αυτά, γιατί πρέπει να αλλάξουν μορφή? Και έτσι να μείνουν, πολύ καλά θα πάνε οικονομικά. Τώρα, το πρόβλημα με τη λειψιδρία που υπάρχει είναι γιατί τόσα χρόνια δεν στηρίξαν τις ΔΕΙΑ για να κάνουν τα κατάλληλα έργα, αυτά που χρειαζόταν, γιατί δεν ήταν η πρώτη χρονιά. Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε λιγότερες βροχές, άρα έχουμε προβλήματα. Φέτος απλά ήταν λίγο πιο, το πρόβλημα ήταν πιο οξυμένο. Αλλά χρόνια γνωρίζαμε ότι σιγά σιγά υπάρχει πρόβλημα με το νερό, γιατί η πολιτεία δεν έχει στηρίξει. Πρέπει, κοιτάξτε, ότι έργα να γίνουν όταν υπάρχουν δίκτυα με 35% και 40% απολειών. Ό,τι και άλλα έργα να κάνεις, αν χάνονται στα δίκτυα, χάνεται νερό στο δίκτυο, ναι, που μέσα στις πόλεις, το τι κάνουν. Θα πρέπει η πολιτεία άμεσα να δώσει λεφτά, να γίνουν καινούργια δίκτυα που δεν έχουν γίνει και να εξυγχρονιστούν γενικότερα τα δίκτυα. Και μετά να πάμε παραπέρα να κάνουμε και άλλα έργα για να βρουν και άλλες πηγές, να γίνουν σίγουρα στα νησιά αφαλατώσεις. Και τώρα πλέον η αφαλάτωση έχει γίνει πολύ πιο φθηνή, γιατί παλιά 3 ευρώ το κυβικό στήχησε τώρα ήταν και με μισό ευρώ το κυβικό μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο. Άρα υπάρχουν λύσεις. Το ζήτημα είναι να σκύψει η πολιτεία και να δει τα προβλήματα. Έτσι, τόσα χρόνια υπήρχαν, απλά τώρα οξύνθηκαν φέτος στους πράγματος ιδρία. Η λύση δεν είναι να πάρει η ΕΙΔΑΠ Νήσων, που είναι μια μετοχοποιημένη εταιρεία, να πάρει τα νησιά, γιατί αυτό είπε ο Υπουργός χθες, και να λύσει το πρόβλημα. Η λύση είναι όπως είναι τώρα, να καλύψει η πολιτεία τις επιχειρήσεις αυτές, να τις εγκαλύψει τους ώστε να κάνουν τα έργα που είναι απαραίτητα. Κύριε Δραγκόλα, θα είμαστε σε επαφή σε 10 ημέρες που θα γνωρίζουμε την ακριβή σύσταση των επιχειρήσεων αυτών. Θα τα ξαναπούμε για να μας δώσετε λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μάστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.